Πάμε τώρα στο δεύτερο, στο μεγάλο ψέμα, το οποίο το κουβάλισε και στο Δήμα ο κ. Μητσοτάκης και δυσκολεύτηκε να το κουβαλήσει. Μας έφερε το νομοσχέδιο και είπε κουβαλάω τέρα το μνημόνιο που είναι βαρύ. Από την πρώτη στιγμή που άλλαξε το τροπάρι και είχαμε συμφωνία, η Νέα Δημοκρατία μιλάει για τέταρτο μνημόνιο και μάλιστα χωρίς σηματοδότηση. Και σπεύσατε να οργανώσετε και μία ασύλληπτη εκστρατεία ψεύδους και παραπλάνησης κοινής γνώμης. Σε απόλυτο συντονισμό πάλι με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που σας στηρίζουν, αδιαφορώντας για την στοιχειώδη αντικειμενικότητα. Αλλά αυτό βεβαίως δεν είναι καινούριο. Κάθε φορά που ξεδιπλώνατε τα ψεύδι σας, ο μηχανισμός προπαγάνδας σιγόνταρε. Και τι έλεγαν? Έρχεται τέταρτο μνημόνιο, δεν υπάρχουν αντίμετρα, όπως έλεγαν και προηγούμενα. Έρχεται ο κόφτης, αύριο οι εκλογές, πέφτει η κυβέρνηση. Θέλω έτσι ενδεικτικά να καταθέσω στα πρακτικά ορισμένους μόνο τίτλους των έγκυρων και έγκριτων εφημερίδων που από το 2015 και μετά βλέπουν μαζί σας την καταστροφή, ενώ πριν το 2015 ακριβώς οι ίδιοι έβλεπαν στη χώρα success story, μεγάλη επιτυχία. Ξεκινάμε από τα πρόσφατα. 1η-3η 2017. Υπογράφουν τέταρτο μνημόνιο. 19η-3η 2017. Μας γυρίζουν στο 60. 25η-3η 2017. Όλοι οι δρόμοι, καλά τα νέα φυσικά έτσι, οδηγούν στις κάλπες. Τι πρωτότυπο. 29η-4η 2017. Αυτό είναι το νέο τέταρτο μνημόνιο. 7η-5η 2017. 4 δις ευρώ η ζημιά από το τέταρτο μνημόνιο. Και φυσικά σήμερα, τι θα έλεγαν σήμερα τα νέα, οφθαλμαπάτη τα νέα μέτρα. Δεν υπάρχουν. Τα αντίμετρα, με συγχωρείτε.